Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα. Παρατήρηση πρώτη. Να μιλήσουμε λίγο για πράγματα που θεωρούμε αδιανόητα και πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα. Θεωρώ αδιανόητο ότι το 2019 μπορεί ακόμα ένας άνθρωπος να έχει προβλήματα λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Αυτό το οποίο εγώ όμως μπορεί να θεωρώ αδιανόητο, μπορεί η κοινή γνώμη να το θεωρεί αυτονόητο. Γιατί με τον τρόπο που έγινε η δολοφονία του Ζακ, με τον τρόπο που συνεχίστηκε το λιντσάρισμα του Ζακ, για πάρα πολλούς αυτό που έγινε ήταν αυτονόητο. Με τον ίδιο τρόπο που ήταν αυτονόητο κάποτε ότι αν είσαι μαύρος, δεν ψηφίζεις και μαζεύεις βαμβάκι στις φοιτείες. Κάποτε και αυτό ήταν αυτονόητο. Χρειάστηκε να υπάρξει κόσμος που εντός ή εκτός εισαγωγικών έκανε διάφορα πράγματα για να σταματήσει αυτό το αυτονόητο να υπάρχει και να γίνει αδιανόητο. Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι ο Ζακ έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία ως ένας άνθρωπος που σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνίστηκε για να αλλάξει η αίσθησή μας για το αδιανόητο και το αυτονόητο. Πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο. Θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένη η φράση «εύκολες ονοματοδοσίες». Όταν μιλάμε για ένα λιντσάρισμα μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης, όπως πολύ σωστά υπόθηκε με την παρουσία της αστυνομίας, μια παρουσία η οποία δεν κατάφερε να κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο ζωντανό, για να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ να το πω, σίγουρα δεν μιλάμε για μια εύκολη επιλογή να πει συγκεκριμένη ιστορία. Έχει αυτό το τραύμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.